Ότι είσαμε φόρο τιμής με το μνημείο το οποίο για πρώτη φορά ανεγείρεται εδώ στην πόλη του Ηρακλείου σε όλους τους πεσέντες εφέδους αξιωματικούς του νομού Ηρακλείου. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια όλοι εκείνοι που είχαν την πρωτοβουλία για να στηθεί εδώ σε αυτό τον τόσο όμορφο τόπο που αναδεικνύεται μέρα με τη μέρα τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο για το Ηράκλειό μας, το μνημείο των εφέδρων αξιωματικών που τελειώθηκαν για την πίστη και την πατρίδα. Τελέσαμε σήμερα το μνημόσυνό τους για πρώτη φορά εδώ και τους ευχαριστήσαμε με ευγνωμοσύνη, όχι για αυτό που έκαναν μια συγκεκριμένη στιγμή δίνοντας και τη ζωή τους, αλλά για αυτό που κάνουν διαχρονικά σε όλους εμάς. Το μάθημα που δίδουν ότι αξίζει να αγωνιζόμαστε και να πεθαίνουμε τελικά για αρχές, αξίες, ιδανικά, προπάντων για την πνευματική μας ελευθερία, που δεν πρέπει να τη χάσουμε επουδενή, ακόμα και στους δυστυχείς καιρούς μας, που πολλοί και πολλά την επιβουλεύονται καθημερινά. Να αναδεικνυόμαστε καθημερινά άξιοι της ελευθερίας για την οποία πολέμησαν και έπεσαν αυτοί οι άνθρωποι. Μια όμορφη στιγμή. Αποδίδουμε τιμή στους ήρωες, στους έφεδρους αξιωματικούς του νομού Ηρακλείου. Ήταν μια αυτονόητη υποχρέωσή μας. Προσπαθήσαμε μέσα από πολλές περιπέτειες, παρότι είναι μικρό το έργο, και τα καταφέραμε με τη βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας, του Δημάρχου και βέβαια του Συνδέσμου Εφέδρων. Εύχομαι να είμαστε καλά και κάθε χρόνο να μαζευόμαστε εδώ πέρα για να τιμάμε τη μνήμη των ήρωων. Το μνημείο αυτό προσπαθούμε να το φτιάξουμε τώρα και 5 χρόνια. Κάναμε μεγάλο αγώνα για να βρούμε τα ονόματα των συναδέλφων που έχουν πεθάνει και έχουν πέσει για την πατρίδα. Αυτά όλα τα ονόματα που βλέπετε εδώ πέρα είναι αποδειγμένα και τεκμηριωμένα ότι έχουν πέσει για την τιμή της πατρίδας και τόπου μας. Είναι το μοναδικό μνημείο πανελληνίως που αναφέρει ονόματα νεκρών. Υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος και στην Κρήτη μνημεία εφέδρων αξιωματικών, όμως σε κανένα δεν αναφέρεται νεκρός. Εδώ κάναμε αγώνα για να βρούμε αυτά τα ονόματα, τα οποία είναι τεκμηριωμένα ότι είναι πράγματι έχουν δώσει τη ζωή τους για την πατρίδα.